Γεια! Σήμερα σας έχουμε ισπανικά σνακ. Γιατί μια από τις δυο μας, όχι εγώ, πήγε στην Ισπανία. Έχεις πάει και εσύ όμως να πούμε, απλά δεν έφερε σνακ. Σε ποιο μέρος της Ισπανίας πήγες, Κατερίνα? Εγώ πήγα στη Μαγιόρκα, που να σας πω ότι δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι πάω Ισπανία. Δηλαδή είχα στο νου μου Μαγιόρκα, έτσι κάπως εξωτικό νησί και τέτοια. Αλλά όταν έφτασα, είδα ότι μιλούσαν ισπανικά. Συνειδητοποιώ ότι είμαι στην Ισπανία. Λέω, ήρθε η ώρα για ισπανικά σνακ. Και τους είπες, με το γαζλός κοχώνες. Τίο! Όχι, τους είπα, όλα. Γεια σας, Κατερίνα. Ήξερα κι άλλο όμως, εννοούνα. Δηλαδή έλεγα, νο μπλάνκο, ρόχο. Ρε, μπράβο! Τι! Πάμε να φάμε γιατί πεινάω και ελπίζω να είναι ωραία, Κατερίνα. Ναι. Και να είναι ισπανικά αυτή τη φορά. Να πούμε ότι έχουμε γενικότερα μια σειρά στο κανάλι με σνακ από άλλες χώρες, οπότε σας έχουμε εδώ πέρα μια playlist για να τα δείτε. Εννοείται ότι δοκιμάζουμε συσκευασμένα σνακ, όχι φρέσκα παραδοσιακά, γιατί ναι. Δεν μπορούμε ας πούμε, να φέρουμε μια παέγια εδώ από τη Μαγιόρκα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε. Κατερίνα, να ξεκινήσουμε με κάτι ωραίο και νόστιμο που θα το φάμε όλο γιατί πεινάμε. Αν έχεις φάμε μακαρονάδα. Όχι, δεν έχω. Αλλά λέω να ξεκινήσουμε με ένα αλμυρό σνακ. Ένα γνωστό σνακ σε εμάς, αλλά σε διαφορετική γεύση. Οκ. Okay. Που δεν το είχα ξαναδεί να σας πω την αλήθεια. Doritos με γεύση τσίλι. Τέλειο. Κατά τι ωραία συσκευασία. Ισχύει έτσι πράσινο. Αυτή είναι η συσκευασία. Αυτό είναι και κουπόνι για να κερδίσεις ταξίδι. Δεν θα κερδίσαμε! Θα το ψάξουμε! Εν τω μεταξύ παίζει να είναι πορτογαλικά. Τέλεια. Έχω πάρει! Είπαμε παγκόσμια σνακ. Κάτι παράζω αυτή τη σειρά αυτό. Να τα ανοίξω, έχω την ποινή. Αχ, η Ντοριτίλα. Τα καίνε. Αχ, wow. Καίνε. Δεν μου έρθει κάψα. Τέλειο. Έχουν πολύ διαφορετική γεύση από τα κανονικά. Είναι κάπως και πιο γλυκά. Είναι και πιο γλυκά, αλλά και κάπως και πιο αλμυρά ταυτόχρονα. Και δεν καίνε πάρα πολύ. Δηλαδή όσο τρως, δεν καίγεσαι. Άμα λίγο αφήσει ένα κενό, όχι ότι κάψα. 10 με τόνο. Εγώ 10 θα βάλω. Τέλειο. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλή αρχή κάναμε. Εδώ πέρα τώρα αυτά, εγώ θα θεωρήσω ότι είναι ισπανικά και πάμε στο επόμενο. Πώς φαίνεται ότι έχω πάρει εγώ τα σνακ. Και δεν ξαναζούμε τα σνακ αεροδρομίου all over again. Είναι όλα αλμυρά. Είναι όλα αλμυρά. Παίζει να έχω δύο γλυκά. Λέω τώρα να πάμε σε αυτά εδώ. Α, να τα δούμε και από κοντά. Γράφουνε soft nougat Mallorca. Κλαμποράδο εν Mallorca. Τι σημαίνει αυτό? Τραντισιόν. Κλαμποράδο εν Mallorca, όχι κλαμποράδο. Πώς? Ότι το φτιάξαν στη Mallorca. Τραντισιόν καλιδάδο. Α, είναι παραδοσιακό μαγιορκέζικο. Είδες, δεν έφερα τυχαίο. Να έχει εδώ και τον καθεδρικό ναό. Αυτό αναγνωρίζω. Ωραία! Νόμιζα στην αρχή ότι ήταν σοκολάτες, γι' αυτό έκανα. Και μετά συνειδητοποίησα ότι είναι κάτι σε μαντολάτο. Ναι, κάτι τέτοιο είναι. Να είναι πολλά. Κοίτα, μπορούμε να τα δοκιμάσουμε όλα. Θέλω να δοκιμάσουμε αυτά τα δύο. Α, και εγώ! Τέλεια! Και εγώ τα ήθελα. Το σοκολατένιο και το ροζουλί. Πάμε να δούμε. Να δοκιμάσουμε ταυτόχρονα το ίδιο, λες. Μπορούμε. Α, κόβεται εύκολο, ωραία. Είναι έτσι μαστιχωτό και φαίνεται ότι έχει μέσα κάποιους ξηρούς καρπούς. Οκ, okay, θα έλεγα. Απλά είναι λίγο άγευστο. Ναι, δεν έχει. Αν εξαιρέσεις τα φυσίκια. Δεν έχει δει. Για φυσική. Όχι. Το τρώω, ρε παιδί μου. Ναι, όχι, εντάξει, είναι καλό. Κάτσε να δούμε και το σοκολάτα. Πάμε. Πολύ πιο ωραίο αυτό. Ναι, είναι πιο ωραίο. Ακούγεται και λίγο το κακάο. Όσο πιο πολύ τρως κιόλας, σε γεμίζει γεύση. Θα πάρει ένα 8,5. Και εγώ αυτό έλεγα. Ήτανε legit. Θα φαγωθούν. Α, έχει κι άλλο μέσα. Θα έλεγα τώρα να δοκιμάσουμε αυτά εδώ πέρα. Εσύ θα καταλάβεις πιο καλά. Εγώ όταν έβλεπα τις εικόνες, έλεγα ωραίο θα το πάρω. Α, είναι σαν bake rolls. Πάνε το στάδα. Αυτή είναι η συσκευασία. Θυμίζουν όντως bake rolls με ρίγανη, λάδι και σκόρδο. Είναι σκόρδο και αυτό το μπαχαρικό, αλλά δεν ξέρω πώς. Κάτι σαν μαϊντανό. Τι καφέ. Παιδιά, δεν είναι bake roll. Είναι. Α, είναι ολόκληρο τέτοιο. Δείτε λίγο. Μυρίζουν πολύ ωραία, αλλά έχουν έντονο. Μυρίζουν σκόρδο. Είναι ψημένα σκορδοψωμάκια. Έχουν πολύ έντονο το σκόρδο, αλλά νομίζω ήταν ωραία. Τέλεια. Τέλειο. Αυτά τα τρως και μετά για όλη την υπόλοιπη μέρα, μη σου πω για καμιά εβδομάδα. Βρωμάδα από χιλιόμετρα. Έχει πάρα πολύ σκόρδο μέσα. Δεν είναι πολύ περίεργο που έχουν όντως την υφή του ψωμιού που έχει ψήσει στο φούρνο. Ναι, φαίνεται αρκετά φρέσκο. Και είναι συσκευασμένα. Ωραίο, ωραίο, δεν με χάλασε. Αλλά δεν θα πάρει 10, θα πάρει ένα 9. Μέρα μου άρεσε πολύ. Θα πάρουν 10 πέρα. 8,5. Πάω, έχω πάει. Κατερίνα, μπράβο μέχρι στιγμή. Εντάξει, καλά τα πήγα. Είχα ένα άγχος να σου πω την αλήθεια. Γιατί λέω πάλι τι θα έχω πάρει. Κάθε φορά το θυμάμαι τελευταία στιγμή και απλά τρέχω και ωραία. Έχω 10 λεπτά να πάρω ό,τι βρω μπροστά μου. Και με τσιμίθι την άλλη φορά που μου λέγε πώ διάλεγε και δεν είναι σνακ. Τώρα εντάξει, τα κοιτούσα, βλέπει. Ναι, όχι, όχι. Πολύ, πολύ επιτυχημένα. Θε τώρα να διαλέξει εσύ. Ναι. Ωραία. Αυτό που μου φαίνεται σαν πατατάκι εδώ. Οκ. Λέει. Α, salt and vinegar. Έχουμε και εμεί τέτοιο. Τι λε με αλάτι και τι είναι. Ξέρει κάτι. Εμά στην Ελλάδα είναι πράσινα αυτά. Αυτά γιατί είναι μπλε. Δεν έφυγα, νόμιζα ότι είναι διαφορετικά.
Να σου πω κάτι, να δούμε, μπορεί να έχουν άλλη γεύση. Ναι, οκ. Okay. Μπορεί το ισπανικό ξύδι να έχει άλλη γεύση και το ισπανικό αλάτι. Όχι, έχουν ακριβώς την ίδια μυρωδιά. Μα γιατί ρε, εσύ είχε κάτι άλλο πράσινα. Αυθεντικό ισπανικό σνακ. Είναι ωραίο όμω, εντάξει. Μπορούμε να τα περάσουμε. Ναι, δεν μετράει. Δεν βάλουμε παθμό γιατί είναι τέλεια. Το ξεχνάμε, πάμε στο επόμενο. Διάλεξε λοιπόν ένα άλλο. Και τώρα αρχίζει ο κατήφορος. Ακριβώς αυτό που κατάλαβες. Εδώ παιδιά γράφει ακιάι τσίλι ενθεράδο, που σημαίνει ότι είναι λουκανικάκια και μέσα τους είναι γεμιστά με τσίλι. Πήρε λουκάνικα γεμιστά με τσίλι. Να σχολιάσω το ότι πήρε λουκάνικα. Γιατί είναι γεμιστά με τσίλι. Εγώ διάβασα εδώ πέρα τσίλι. Λέω θα είναι ωραία. Όχι. Μυρίζει απατούσα. Μυρίζει σαν ιδέα. Μια, δείτε λίγο. Δεν ήταν σαν σε ψυγείο αυτό να φανταστείς. Δεν είναι δηλαδή για ψυγείο. Φαντάσου πόσα συντηρητικά θα έχει μέσα. Πω. Και έγιεσαι. Όχι, αλλά είναι χάλια. Σου έρχεται μετά το κάψιμο. Έχει, βλέπω, μία από τις τρεις πιπερίτσες εδώ, οπότε δεν είναι σούπερ καυτερά. Θέλω να το δείτε λίγο για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Συσκευασμένο λουκάνικο που δεν θέλει ψυγείο. Αυτό όσο το περιγράφεις γίνεται ακόμα χειρότερο. Δεν ήταν τόσο χάλια όσο φαινόταν και σου μύριζε. Πάντως. Αλλά ναι, θα πάρει ένα τρία και από μένα. Έκανα δύο πολύ καλές επιλογές. Οπότε, Κατερίνα, μπορείς να δώσεις εσύ ό,τι μπορεί. Να πούμε ότι έχουμε και την παραγωγή εδώ μαζί μας. Μια η οποία και αυτή δοκιμάζει. Και ως τώρα τι έχει να πεις, ποιο είναι το αγαπημένο σου. Τα ντουρί. Λοιπόν, διαλέγω. Έχει ξεκινήσει πραγματικά ο κατήφορος. Δεν ξέρω αν είναι ισπανικό αυτό. Αυτά ήταν όλα που πήρε. Όχι, έχω ρε παιδί μου, αλλά. Τι γλώσσα είναι αυτή. Ισπανικά είναι, βέβαια. Σουτσάντ λέει. Σουτσάντ λέει εδώ. Ή μάλλον είναι μια μάρκα. Μου θύμισε πάρα πολύ τις σοκολάτες της Μαραμπού. Σαν μεγάλη σοκολάτα, πλούσια κτλ. Είναι με γεύση όρεο αυτή. Και είπα να τη δοκιμάσουμε. Λευκή σοκολάτα με γεύση όρεο. Είναι όντω σαν τα Μαραμπού. Πάρα πολύ θυμίζει. Ναι. Είχε και άλλες γεύσεις, εγώ είπα να πάρω αυτή. Και είναι μια πολύ μεγάλη σοκολάτα, έτσι. Είναι μεγάλη και ναι. Παχιά. Δεν σου έκανα χρόνο αυτή τη σοκολάτα. Δεις τι ωραία είναι από μέσα. Είναι μία μερίδα από ό,τι φαίνεται. Δεν την έχω χωρίσει σε κομματάκια. Εγώ έχω να πω ότι γενικά η λευκή σοκολάτα δεν είναι αγαπημένη μου. Προτιμώ τη σοκολάτα γάλακτος. Και εγώ. Αλλά ας δοκιμάσουμε. Θες κάτι. Μας είναι πολύ ωραίο. Νιώθω ότι έχει γύρω γύρω τη σοκολάτα και μέσα έχει σαν μια γέμιση κρέμας με κομματάκια όριο. Το βλέπεις. Δεν νιώθω ότι είναι συμπαγές δηλαδή αυτό. Μέσα. Αυτό. Δεν είναι κλασική σοκολάτα. Είναι πολύ ωραίο. Είναι ωραίο. Μπράβο. Θα πάρει ένα 9. Δεν με λίγωσε κιόλας. Mm. Και από μένα 9. Πολύ ωραία. Και έχει κιόλας, να δείτε, αυτά τα μπιλάκια που είναι σαν μπαλάκια ρυζιού, πώς λέγονται. Ναι. Ισχύει. Και του δίνει πολύ ωραία γεύση. Εξαιρετική, 9. Μπράβο, Κατερίνα. Και τώρα λέω να πάμε σε αυτά εδώ πέρα. Αμυγδαλωτά. Α, όχι, λέει φρούτο σέκο. Αποξηραμένα φρούτα. Καραπινάδας de almendras. Αυτό είναι με αμύγδαλα. Ναι. Δεν ξέρεις πανικά. Τώρα το καραπινιάδα δεν σημαίνει, δεν ξέρουμε. Ίσως είναι κάποιο φρούτο τύπου σαν. Δεν νομίζω ότι είναι φρούτο. Νομίζω ότι είναι αυτό εδώ με τη ζάχαρη και το. Η κρούστα τέλος πάντων από γύρω-γύρω. Ωραία. Η συσκευασία είναι του τυδό. Είναι μπούλικα. Έλα, φαίνονται τέλεια. Όντως αμύγδαλα είναι με μια κρούστα από. Βασικά φαίνονται σαν δύο πράγματα. Ένα σαν μελομακαρονάκια και δύο σαν σκυλοτροφή. Και τρία σαν το λουκάνικο που φάγατε πριν. Εγώ δεν φάγα. Στην αρχή ωραία, μετά. Να αποκαλύψει πολύ ωραία γεύση. Αλλά σπάει φόντι. Μάλλον σου είχε, γιατί εμένα ήταν οκ. Okay. Δεν είχε αφραφούτι, δε. Δεν μπορώ να πω τρελάθηκα και το είναι το αγαπημένο μου. Αλλά δεν με χάλασε, θα τα έτρωγα. Εγώ θα τα έτρωγα όλα. Οπότε το βάλω ένα 8. Έλα, είναι τίμια. Αυτό το γύρω-γύρω είναι σαν καραμέλα. Έχει άλλη γεύση από τα δικά μας τα μυγδαλωτά. Ναι, απλά μου φαίνεται πολύ. Όχι μπαγιάτικο, αλλά. Όχι τόσο φρέσκο, δηλαδή. Okay. Λίγο βιομηχανικό, λίγο έτσι. Εντάξει, ένα 7,5. 8 εγώ, 8. Πάμε στο επόμενο. Πάμε. Τι έχουμε, θέλω τώρα αλμυρό. Και εγώ έχεις κάποιο καλό όμως. Έχω δύο αλμυρά, δύο γλυκά. Ωραία. Φέρα αλμυρό γλυκό, αλμυρό γλυκό. Ωραία. Να είναι καλό αλμυρό, μην είναι τύπου κροκέτες από ψάρι. Όχι, εντάξει, είναι καλό, αλλά είναι λίγο απλό. Εντάξει. Αυτό. Πάπρικα. Ξέρεις γιατί, θα σου πω. Από το να έπαιρνα σκέτα ή με ρίγανη, δεν είναι πιο ιδιαίτερη η πάπρικα. Αλλά θεωρώ ότι από τα πατατάκια πάπρικα μπορείς να καταλάβεις αν είναι ωραία τα πατατάκια. Γιατί προσπαθώ να βρω μια δικαιολογία που πήρα μετά. Είμαι σίγουρη ότι γράφουν κάτι στα ισπανικά, γιατί γράφει όφεν. Δεν είναι αυτό φούρνος. Τι ξέρω. Που από άλλη γλώσσα θα είναι σίγουρα. Και εδώ επιβεβαιώνουμε αυτό που είπε πριν η Κατερίνα, ότι είχα πει ότι πάει έτσι και παίρνει σνακ. Δεν λίγο. Θες να είναι στα γερμανικά. Τι είπα για πλάκα! Μην πάρεις γερμανικά σνακ αυτή τη ώρα! Γιατί είχα δεν μπορώ να πάω και παίρνω! Πώς γίνεται! Παιδιά, καρτόφελ σνακ! Η Κατερίνα λέει τέλειο, ακούγεται ισπανικό! Να σου πω κάτι, δεν ξέρω όμως γερμανικά. Επομένως, πού να ξέρα! Που κάθε φορά φέρνω σου ένα γερμανικό, πώς το κάνω! Να
να σου πω κάτι. Ωραία, αλλά για πατατάκια, οκ. Τα ντορίτσο μου άρεσαν πιο πολύ. Ναι, είναι οκ. Θα πάρουν ένα 8,5. 8,5 και από μένα. Τίμια. Και θεωρούμε ότι είναι από τη Μαγιόρκα. Έχει πάρει πατατάκια με γεύση αλάτι και ξύδι που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Και γερμανικά πατατάκια με πάπρικα. Κατά τα άλλα, δοκιμάζουμε σνάκ από την Ισπανία. Και τώρα δεν θέλω να δείξω τα άλλα. Τι είναι και αυτά. Και λέγω ότι ξέρω εγώ Παπαδόπουλο. Ωραία, φίλε. Φέρε, θα διαλέξω εγώ στην τύχη. Ναι, ναι, ναι. Αυτά δεν ξέρω από ποια χώρα είναι, αλλά δεν είναι από την Ισπανία. Κορεάτικη είναι πάντα. Κορεάτικη είναι Ιαπωνέζικα. Ναι, ξέρεις, θα σου πω. Να σου πω, συγγνώμη. Πάντως, πρώτα γράφει ισπανικά. Τουλάχιστον δεν γράφει γερμανικά. Είδες, ορίστε. Αυτά τα πήρε γιατί μου φάνηκαν ωραία. Ναι, φαίνεται εδώ ότι είναι από μια ασιατική χώρα. Η συσκευασία είναι αυτή, ξεκάθαρη ισπανική. Καταρχάς έχει πάντα πάνω. Λέγεται Meiji. Αυτό απλά το είδα και μ' άρεσε. Δεν έχω κατάλαβε. Απλά το είναι και λέω είναι ωραίο. Μα δεν είναι. Νομίζω έτσι ανοίγει. Α, έχει ειδικό τρόπο να ανοίξει. Όχι, όχι. Είναι ατομικά. Α, όχι. Είναι ένα. Ένα μεγάλο. Δεν είναι. Είναι ένα αρκουδάκι σοκολατένιο. Δεν ανοίγει. Α, ξεκινήσουμε από εκεί. Α, έχει πολλά μικρά μέσα. Δεν ήξερα και τι να περιμένω. Τα μπισκοτάκια πρέπει να είναι με γέμιση σοκολάτα. Το δικό μου παιδί είναι τρομακτικό. Δεν είχε ένα μάτι. Είναι κόλλικα, δέκα. Δεν είναι χαλασμένα. Όχι, εντέκατος. Είναι λίγο πιο χαλασμένα. Τέσσερα. Τέσσερα, γιατί δεν ήταν τόσο χάλιο στα λουκάνικα. Παιδιά, είχε μέσα, ξέρετε, αυτά τα κρουασάν που κάνουν τύπου 10 λεπτά το ένα. Και αντί για σοκολάτα μέσα έχουν αυτό το αειδιαστικό πράγμα. Αυτό έχουν. Είναι αφαίσια. Έχουμε δύο τελευταία. Ένα αλμυρό, ένα γλυκό. Ωραία, αυτό πρώτα. Ταραν! Παξιμάδια με μανιτάρια. Και αυτά είναι μπισκότα με γεύση caramel peanut. Οκ. Μπρουσκέτα. Θες να δοκιμάσουμε πρώτα αυτά εδώ. Yes. Απλά διερευνώ αν είναι σε ισπανικά. Λέει crumbles. Α, μπορεί να είναι ιταλικά αυτά. Μπρουσκέτα. Γι' αυτό το διερευνώ. Δεν βρίσκω κάποια απόδειξη ότι είναι ιταλικό. Δεν τα έχει κάνει στα ιταλικά. Οπότε εντάξει. Οπότε είναι σίγουρα ισπανικό. Επίσης να πω ότι δεν τα βρίσκουμε στην Ελλάδα. Οπότε επιτυχημένο το. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όχι. Μια σχετική επιτυχία. Επίσης έχει και εδώ δύο τύπους πάνω. Έχουν ανθρώπους πάνω στις συσκευασίες τους. Θες να κάνουμε κι εμείς. Κάνουμε. Τα δοντάκια βράλες στις δύο. Είναι bake roll. No! Μύρισες. Ναι, εντάξει. Τι εντάξει ρε. Ρωμάνε. Δεν σχολιάσαμε καθόλου ότι έχουν γεύση μανιτάρι. Μανιτάρι! Ήμουν σίγουρη ότι είναι. Ότι είναι σγόρδο. Τι θα κάνω. Ρωμάνε πάρα πολύ άσχημα. Τι λες ρε το Είναι πολύ ωραία. Καταρχάς βγαίνει το βούτυρο. Καταρχάς, αν σας αρέσει το μανιτάρι θα σας αρέσουν. Εγώ, οκ, δεν τρελαίνομαι κιόλας. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσαν αυτά. Βγαίνει και το βούτυρο, είναι πολύ ωραία. Παιδιά 9. Όντως τώρα. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Πώς φαίνεται ότι η γευστική κάλυψη του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετική. Ως τώρα συμφωνούσαμε όμως που συνήθως είμαστε αντίθετες. Από μένα θα πάρουν ένα. Τέσσερα. Αλήθεια. Δεν μ' άρεσαν. Μου βρωμάνε και πάρα πολύ. Εγώ αυτά με το σκόρδο, εσύ αυτά. Είδες, το βρήκαμε. Και πάμε και στο τελευταίο. Πάμε. Είναι μπισκοτάκια με γεύση caramel peanut. Μάλλον λευκή σοκολάτα και από μέσα καραμέλα και φιστίκι. Κάτι τέτοιο. Τι ωραία. Ιταλιάνο. Ιταλιάνο. Ιταλικά είναι αυτά. Μπισκότικο μάσα αντικαραμέλο. Πολύ χώρα πήγα εδώ. Πήγε σε πολλές χώρες, Κατερίνα μου. Ήταν ένα multicultural ταξίδι. Μα αυτό, να σου πω κάτι. Αυτό είναι το ωραίο όμως, θα να αποδοκιμάζουμε. Δεν δοκιμάζουμε μόνο από μία χώρα. Αδικία. Είναι όμως ωραία. Τι ήπια αυτό σου πιστεύω, ξέρεις κάτι. Πιστεύω ότι θα τρελαθείς γιατί σου αρέσει πολύ και το φυσικό βούτυρο και αυτά. Ισχύει αυτό και λέω τι μου θυμίζει. Ναι. Μου θυμίζει εκείνες τις μπουκίτσες. Ναι. Τα ρίσεις. Τα ρίσεις. Ναι, όντως. Πόπο. Okay. Θα προτιμούσα να έχει φυσικό βούτυρο αντί για φυστίκια. Ναι, τελικά δεν θυμίζει τόσο φυσικό βούτυρο. Και δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτή είναι σοκολάτα. Είναι. Ωραία. Είμαστε στη γη, τραβάμε βίντεο. Να μην μπορώ, παραφάγαμε πάλι πλακίες. Αλλά πολύ μου αρέσει όταν κάνουμε βίντεο με σνακ. Is game, για μένα. Ειδικά όταν είναι ωραία. Κοίτα, αυτά θα πάρουν ένα 8. 8, ναι. Συμφωνώ. Ήταν οκ. Τελειώσαμε. Αυτά. Ποια ήταν τα αγαπημένα σου, θα πούμε τα 3 το αγαπημένο μας. 1, 2, 3. Τα Doritos. Εντάξει, δεν θα φάω, πάλι θα φάω αφού τελειώσουμε το βίντεο. Δεν θα το φάω όλο, γιατί θα φάω 100 δωρίτες. Μα είναι πολύ ωραία. Κρατιέμαι και άλλη είχε φάει 10 πατσουμάδια. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα link από όλα μας στα social media και τα προσωπικά μας κανάλια. Όπου μπορείτε να μας βοηθήσετε και κάνετε και πιάτα. Εάν φτάσετε μέχρι εδώ, ευχαριστούμε που μας αντέξατε. Και τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Κάντε εγγραφή τώρα! Και τι άλλο μου πεις να πω.